Την ποιότητά του σε ικανοποιητικά επίπεδα διατήρησε παρά τη δύσκολη χρονιά το κρητικό ελαιόλαδο. Αυτό διαπίστωσαν οι ειδικοί στο πλαίσιο του 10ου Παγκρίτιου Διαγωνισμού Τυποποιημένου Ελαιολάδου. Φέτος ήταν μια πιο δύσκολη χρονιά πραγματικά. Έπεσε αρκετά η παραγωγή του νησιού και ποιοτικά πολέμησαν πολύ οι παραγωγοί να κρατήσουν την υψηλή ποιότητα. Η ποιότητα, από ό,τι φαίνεται και στο διαγωνισμό, είναι υψηλή και φέτος. Αυτό γιορτάζουμε σήμερα, ότι η Κρήτη μπορεί να παράξει ποιοτικό ελαιόλαδο και σε μια καλή χρονιά και σε μια κακή χρονιά και σε δύσκολες συνθήκες. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Ήταν μια χρονιά η οποία ήταν δύσκολη. Είχε πέσει η παραγωγή περίπου στο ίμιση. Όμως είχαμε καλά λάδια. Φαίνεται από τα δείγματα που μας είχαν φέρει. Με φόντο την ελαιοκομική περίοδο, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις κάνουν λόγο για μια χρονιά που θα είναι πολύ καλύτερη από τη φετινή, με τους φορείς να εκφράσουν την αισιοδοξία τους. Νωρίς είναι λίγο, αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι θα είναι κατά τη καλύτερη σχέση με την προηγούμενη. Από ό,τι μαθαίνουμε, η Ισπανία δεν θα έχει πολύ περισσότερη. Εκτιμήσει στην Ισπανία ότι θα περάσει τον 1 εκατομμύριο ετών. Αυτό βέβαια θα δημιουργήσει από τη μια ικανοποιητικές ποσότητες για τη διεθνή αγορά, αλλά από την άλλη θα έχουμε, πιστεύω, πιέσει των τιμών, γιατί οι τιμές αυτές έχουν οδηγήσει σε μείωση της παγκόσμιας κατανάλωσης τουλάχιστον 40-50%. Το ελαιόλαδο δεν αποτελεί απλά παράδοση, αλλά σήμα κατά τεθέν για τη γαστρονομία του νησιού, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στον τουρισμό. Τα στοιχεία της πολυπλοκότητας, των γεύσεων, της ντομάτας, της σαγκινάρας, του πικρού, του πικάντικου, και όλο αυτό που ανακαλύπτουμε στις διαφορετικές ποικιλίες είναι αυτό που προσδίδει αξία στο πιάτο, σε αυτά που κάνουμε εμείς στο εστιατόριο, και ο καταναλωτής αρχίζει και το μαθαίνει ακόμα περισσότερο. Ένα στρατηγικό σχεδιασμός της περιφέρειας για την ποιότητα, για την ταυτότητα, την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος του ελαιολάδου, αλλά και την τυποποίηση. Αυτός είναι ο στόχος, η διασύρηση με τον τουριστικό τομέα. Και για φέτος, για άλλη μια φορά, είχαμε πάρα πολύ ποιοτικά ελαιόλαδα. Κάνουν πάρα πολύ δουλειά προκειμένου να φτιάξουν ένα τυποποιημένο με καλή συσκευασία προϊόν με άριστες προδιαγραφές για τον καταναλωτή. Ο διαγωνισμός τυποποιημένου ελαιολάδου αποτελεί ένα θεσμό για την Κρήτη που πραγματοποιήθηκε και φέτος με την συμμετοχή 70 και πλέον παραγωγών. Οι συμμετέχοντες είναι πολλοί, είναι 70 και πλέον. Και τα βραβεία που θα δοθούν είναι σε τρεις κατηγορίες, τα βιολογικά, τα συμβατικά και τα ΠΟΠΓΕ. Είναι υψηλού επίπεδου, δηλαδή οι βαθμολογίες, από ό,τι θα δείτε και στη συνέχεια, είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Απροσδόκητα υψηλό για τη χρονιά. Ο 10ος Παγκρίτιος Διαγωνισμός Τυποποιημένου Ελαιολάδου διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη.